Οι αντοχέ περίπου 600.000 ιδιοκτητών ακινήτων αναμένεται να δοκιμαστούν κατά την ίσπραξη του φετινού έμφυα, καθώ θα κληθούν να πληρώσουν περισσότερα από 1.000 ευρώ σε κύριο και συμπληρωματικό φόρο. Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα τη καθημερινή τη Κυριακή, περίπου 600.000 ιδιοκτήτε ακινήτων θα κληθούν να πληρώσουν τη λυπητερή με τον έμφυα, η εισπραξιμότητα του οποίου θα κρίνει και την εκτέλεση του κρατικού προπολογισμού. Συγκεκριμένα περισσότερο θα επηρεαστούν οι μικροειδιοκτήτε και η μεσαία τάξη μετά τις αλλαγές του υπουργείου Οικονομικών για την ανακατανομή του φόρου στα ακίνητα. Πρακτικά από την τελική εκαθάριση που αναμένεται να ολοκληρωθεί το τελευταίο διήμερο του Αυγούστου, θα φανεί ότι 8 με 10% θα κληθεί να πληρώσει πάνω από το 30% του φετινού έμφια, δηλαδή περισσότερα από 800 εκατομμύρια ευρώ. Σε περίπτωση που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην καταβολή του φόρου που του αναλογεί, θα τεθεί υπό αμφισβήτηση ο εισπρακτικός στόχος του φετινού έμφυα που ανέρχεται σε 2,65 δισεκατομμύρια ευρώ, ασκώντα σημαντικέ πιέσει σε ολόκληρο τον προπολογισμό. Υπολογίζει ότι σε σύνολο 15,5 εκατομμυρίων ιδιοκτησιών, περίπου οι μισέ θα επιβαρυνθούν με έφια ελαφρώ μειωμένο. Από την άλλη, περισσότερα από 400.000 άτομα θα πληρώσουν από 1.000 έω 2.000 ευρώ, ενώ περίπου 80.000 θα πληρώσουν 2 έω 3.000 ευρώ και περίπου 90.000 άτομα θα πληρώσουν περισσότερα από 3.000 ευρώ. Παράλληλα, διευκρινίζεται πω δεδομένου ότι ο έμφυα βεβαιώνεται σε ατομικό επίπεδο, θα υπάρξουν οικοκυριά που θα κληθούν να πληρώσουν 3 με 4.000 ευρώ, ποσά που πολλοί μεσαίοι αδυνατούν να καταβάλουν σήμερα τουλάχιστον εμπρόθεσμα. Η εκαθάριση του έμφυα αναμένεται να γίνει στα τέλη Αυγούστου με βάση τον ισχύοντα προγραμματισμό. Ο φόρο θα πληρωθεί σε πέντε δόσει αρχή γενομένης από τον Σεπτέμβριο.